Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή ένα ζωντανό θρύλο της ελληνικής και όχι μόνο καλαθόσφαιρας, τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Είναι μαζί μας βεβαίως και ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ανδρέας Μουζουρίδης. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε. Καλώς σας βρήκαμε. Δεν είναι γιατί τον θέλουμε προπονητή της Εθνικής Μπάσκετ, έτσι, που τον έχουμε εδώ. Όχι, όχι. Είναι για κάτι πολύ έτσι, σημαντικό, κύριε Μουζουρίδη. Είναι πρεσβευτής ενσωμάτωσης κοινωνικών ομάδων της Ομοσπονδίας, ο κύριος Παπα-Νικολάου. Και είναι μια συνεργασία που τρέχει τώρα και ήδη σήμερα πήγατε στα σχολεία να μιλήσετε για αυτό που έχετε εμπνευστεί, το Unique All. Έτσι, να μιλήσουμε γι' αυτό, κύριε Παπα-Νικολάου. Ξεκινώντας, σας καλωσορίσατε καταρχάς στην Κύπρο μας. Ευχαριστώ εσάς για τη φιλοξενία εδώ. Ευχαριστώ την Ομοσπονδία Μπάσκετ, τον κύριο Μουζουρίδη, προσωπικά που είμαι εδώ. Πήγαμε σε ένα σχολείο. Τώρα θα ξεκινήσει η εργασία μας ως πρεσβευτής ενσωμάτωσης ομάδες που νιώθουν ή είναι πολλές φορές αποκλεισμένες από διάφορους τομείς της ζωής. Με αποκορύφωμα στην όμορφη Κύπρο θα γίνει ένα όμιλο στο Ευρωμπάσκετ το ερχόμενο καλοκαίρι. Και εκεί θα γίνει το αποκορύφωμα κάποιων δράσεων, αλλά και πιο πριν θα εμπλακεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που ακούσαμε και εμείς πριν στο ρεπορτάζ σας σε κάποιες από αυτές τις δράσεις. Καλύτερα θα πει ο κ. Μουζουρίδης αυτά. Εγώ είμαι εδώ, έχω πει την ιστορία μου και στην Ελλάδα. Έχω μια κόρη στο φάσμα του αυτισμού και κάνω πολλές ομιλίες, εταιρείες, σχολεία, δράσεις, κοινωνικές, πάρα πολλά να ενημερώσουμε τον κόσμο και να ενσωματώσουμε καλύτερα. Η οποία, κυρία Παπα-Νικολάου, η προσωπική σας εμπειρία με την κόρη σας, διαπιστώνετε ότι εκεί έξω υπήρχε άγνοια ή δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για αυτό που λέμε συμπερίληψη στα σχολεία, μα δεν υπάρχουν και στα ίδια τα σχολεία, να σας πω και εδώ στην Κύπρο ακριβώς, εκεί είναι τα εργαλεία έτσι ώστε να μιλάμε για ένα συμπεριληπτικό σχολείο. Πόσο μάλλον μετά να το επεκτείνουμε στον αθλητισμό και σε άλλες δραστηριότητες, πόσο σημαντικό είναι αυτό και να αντιληφθούμε τι εννοούμε όταν λέμε όταν κάποιος είναι στο φάσμα του αυτισμού. Ούτε αυτά. Ή και εσείς έχετε διαγνωστεί. Και αργά, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, είστε διαβασμένοι. Διότι στα παλιά, όταν ήμασταν λίγο στο σχολείο ζωηρή και λοιπά, έλεγαν ότι εντάξει, τώρα υπάρχουν ένα σωρό διαγνώσεις. Ναι, υπάρχουν διαγνώσεις. Αυτά όλα αναλυτικά, μια και το είπατε για μένα, σας είδα διαβασμένοι. Τα έχω γράψει και σε ένα βιβλίο, χαρά μου είναι δώρο για εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι καλή μοναδική ολίγηση. Μέσω της Ομοσπονδίας ήταν δώρο για εσάς, εκείνη προμηθεύτηκε κάποια βιβλία μου. Το 11-11. Το 11-11 είναι 4 αριθμοί που βλέπαμε τη γυναίκα μου όταν διαγνώστηκε η κόρη μου στο φάσμα του αυτισμού. Και εξηγούμε στο βιβλίο πώς αυτοί οι αριθμοί μας καθοδήγησαν στο να αλλάξουμε τον κόσμο. Υπέρ και της κόρης μας, αλλά και υπέρ χιλιάδων ανθρώπων. Σε πολλούς τομείς, ήδη τα έχουμε καταφέρει σε πολλούς τομείς. Δεν υπάρχει μόνο το στίχημα το τι θα κάνει η κοινωνία. Υπάρχει το στίχημα να πείσουμε τους ίδιους τους γονείς να επικοινωνήσουν αυτά τα θέματα ή να πάνε τα παιδιά στο γιατρό. Πολλές φορές δεν τα πάνε, βρίσκονται σε μια άρνηση ή καθυστερούν και είναι πολύ σημαντική η πρώιμη παρέμβαση γιατί ο εγκέφαλος των παιδιών είναι νευροπλαστικός και όσο πιο νωρίς ξεκινήσει η δουλειά, τόσο πιο σημαντικό είναι να έχουν καλή εξέλιξη στη συνέχεια και στους ίδιους γονείς και συνέχεια πιέζουμε και εμείς από πλευρά μας, όπως κάνετε και εσείς εδώ από την υπέροχη εκπομπή σας, γιατί ήδη παρακολούθησα πριν. Πιέζουμε και τους φορείς σε όλους τους τομείς να συμπεριλαμβάνουν αυτούς τους ανθρώπους καλύτερα και να καταλάβουν κι εγώ. Έχω κύπελα πρωταθλήματα ευρωπαϊκά, παγκόσμια, αλλά να καταλάβουν όλοι ότι δεν πρέπει να επιβραβεύουμε μόνο την αριστεία, πρέπει να επιβραβεύουμε και την προσπάθεια. Δεν πρέπει να αποκλείουμε, πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε. Αυτό είναι το νόημα που παλεύω και νομίζω για αυτό ότι και αυτό που λέτε ότι και οι γονείς θα πρέπει να εντοπίσουν, αν θέλετε, εγκαίρως κάποια σημάδια κλπ. Το πρόβλημα, αν θέλετε, πολύ πιο σοβαρό και μείζω, γιατί η χώρα μου μιλάω πάντως, για την Κύπρο, είναι ότι δεν υπάρχουν, αν θέλετε, και οι αρμόδιοι που θα εντοπίσουν πραγματικά το πρόβλημα. Μιλήσατε για Άσπεργκερ και ξέρω, ενώ έχω δικό μου πρόσωπο στην οικογένεια, στον ευρύτερο κοινωνικό κύκλο, που ακριβώς είναι ένα παιδάκι που ταλαιπωρείται τόσο πολύ μέχρι να υπάρχει μια διάγνωση. Σωστό. Και επειδή είναι κοριτσάκι, σου λένε ότι το άσπρο, επειδή συνήθως είναι για αγόρια κλπ. Στατιστικά, ναι, επειδή είναι στατιστικά έτσι, τα εργαλεία ή οι διάφορα δραστηριότητες που έχουμε είναι για αγόρια. Ναι. Και αυτό είναι επίσης προβληματικό. Άρα, να έρθουμε να δούμε και πώς η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, κύριε Μουζουράιδη, έρχεται να ενώσει φωνές και τι μπορούμε να κάνουμε στον αθλητισμό. Καταρχήν, θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο πρέπει να αναδεικνύει και πέραν από τα αγωνιστικά δρόμενα κάθε ομοσπονδίας και τις ομάδες και το κοινωνικό του πρόσωπο και να βοηθά και την κοινωνία σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με θέματα ενσωμάτωσης ή καλύτερα θέματα ενημέρωσης για διάφορες μορφές, όπως είχε να κάνει το θέμα που συζητάμε τώρα, αλλά και η βία στα γήπεδα και άλλες προεκτάσεις της καθημερινότητας μας. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο κάθε ομοσπονδία οφείλει να αναδείξει αυτόν τον ρόλο πέρα από το αγωνιστικό. Καταρχήν για μας είναι μεγάλη τιμή το γεγονός ότι ο Δημήτρης έχει αποδεχτεί αυτή την πρόσκληση και θα είναι και συμπαίκτης μας και σε αυτόν τον πλάνο, σε αυτή τη δράση.
Αρχικά έχουμε ξεκινήσει με αυτή τη μικρή δράση, η οποία εντάσσεται και στα πλαίσια του PActive, αλλά κυρίως και στα πλαίσια της, αν θέλετε, της σημερινής γιορτής, όπου θα τιμήσουμε τους αρίστους αθλητές και αθλήτριες mm-hmm. μας στην Ομοσπονδία. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε πει ότι θα πρέπει να καθίσουμε κάτω και δύο πλευρές, να βρούμε πώς θα επεκτείνουμε αυτή τη δράση, και βάλαμε κάτω στο τραπέζι κάποιες πρώτες σκέψεις, οι οποίες έχουν να κάνουν και βεβαίως η κορονίδα όλων των εκδηλώσεων μας, των δράσεων, θα είναι το Ευρωμπάσκετ 25 που θα φιλοξενήσουμε τον ερχόμενο Αύγουστο. Αλλά μέσα από αυτήν την συνεργασία του ενός χρόνου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε πίσω στην κοινωνία, στους μικρούς μαθητές, μαθήτριες, φοιτητές, φοιτητρίες που ειδικά σπουδάζουν στην αθλητική διοίκηση, αλλά κυρίως και στους γονείς. Τα μηνύματα τα οποία ο Δημήτρης και μέσα από τα βιώματα του και μέσα από το βιβλίο του τα λέει σε λεπτομέρεια. Μάλιστα. Και να στείλουμε έτσι και ένα μήνυμα για όσους δεν βρεθούν, αλλά έχει σημασία να παρακολουθούν, γιατί η εμπειρία και τα προσωπικά βιώματα είναι αυτά που βοηθούν και τον άλλο εκεί έξω, που είναι και σε απόγνωση μια οικογένεια, έτσι, στην προσπάθεια να δει πώς μπορεί να βοηθήσει καλύτερα το παιδί της. Άρα έχει σημασία μια οικογένεια, για να αντιμετωπίζονται καλύτερα αυτά τα προβλήματα. Κάτι που εγώ αγνώ, μπορεί να με βοηθήσει κάποιος άλλος που μπορεί να το έχει αντιμετωπίσει ήδη. Ναι, η ιστορία του ενός μπορεί να βοηθήσει να είναι η πόρτα για κάποιον άλλο. Ναι. Και αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ που πέρασατε και το UNICOL. Το UNICOL, να πω ότι είναι μια ακαδημία με 60 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού που έχουμε στην Ελλάδα και έχει πρεσβευτές τους σπουδαίους Νίκο Γκάλ και Γιάννη Αντοκούμπο. Ναι. Σαν πρεσβευτές συμπερίληψης. Πράγματι, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν και αυτό που κάνουμε τώρα. Μας ακούνε γονείς, παίρνουν λίγο θάρρος και λέει, αφού ο Χ. Παπα-Νικολάου και εγώ ίσως να πάω και εγώ στο γιατρό, προσπαθώ και εγώ να βγάζω τους ανθρώπους από το καβούκι τους, και γίνεται αυτό. Πάω σε μια εταιρεία, ας πούμε, μιλάω, και εκεί που νόμιζαν ότι αυτό το θέμα είναι σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα ίδρυμα, όπου καταλαβαίνω ότι είναι μέσα στην εταιρεία τους. Ναι. Ότι αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν με το τρένο, με το λεωφορείο, είναι στη δουλειά μας. Πολλές φορές είναι αδιάγνωστοι ενήλικες που πάνε και να διαγνωστούν και ενήλικες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε σε μια εποχή που πλέον έχουν τα εργαλεία ιατρικοί να μας λένε τι συμβαίνει και για ποιο λόγο, και να αν πάρουμε μια σωστή διάγνωση για μας ή για το παιδί μας, αμέσως αντιλαμβανόμαστε τα πλεονεκτήματά μας και ξέρουμε και τα μειονεκτήματά μας. Συγχωρούμε και τον εαυτό μας λίγο για το παρελθόν, ναι, για κάποιες ίσως καταστάσεις. Ναι. Αλλά αυτισμός είναι πολύ ευρύ φάσμα. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε 180.000 οικογένειες, και στην Κύπρο, γιατί εγώ έχω μεγάλη ανταπόκριση στα social media και από την Κύπρο. Έχω πάρα πολλά μηνύματα από γονείς. Είναι και πάρα πολύ αδιάγνωστοι. Είναι ένας κρυφός πληθυσμός που είναι πολύ μεγάλος. Ναι. Και απασχολεί όλη την οικογένεια, όχι μόνο ένα άτομο. Πείτε μας, κύριε Παπα-Νικολάου, εσείς πότε το είχατε ως ενήλικας διαπιστώσει? Εγώ διαγνώστηκα, εμείς πηγαίναμε σε ένα ειδικό ψυχικής υγείας με τη γυναίκα μου, γιατί αν δεν είμαστε εμείς καλά, δεν μπορούμε να στηρίξουμε και το παιδί. Ναι. Αυτή είναι μια βασική αρχή για όλους μας. Και εγώ έκανα μια προσπάθεια να πείσω τη γυναίκα μου ότι πρέπει να το πούμε δημόσια για την Άρια, την κόρη μας, γιατί θα βοηθούσε την ίδια την Άρια και θα βοηθούσε και άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Δεν με άφηνε, δεν ήθελε λόγω στίγματος. Ναι. Και όταν δεν με άφηνε, είπα για μένα αντί για την κόρη μου. Μάλιστα. Αλλά είναι αλήθεια. Το έχει πει ένας γιατρός ότι έχω αυτό στοιχείο Άσπεργκερ. Όταν έβαλα τον εαυτό μου μπροστά, ελευθερώθηκε η γυναίκα μου και η κόρη μου. Και είπαμε και για εκείνες πλέον, και ελευθερώθηκαν ταυτόχρονα και χιλιάδες άνθρωποι. Πολύ σημαντικό. Έχω κάποια συμπληρωματικά μηνύματα, τα περιγράφω και στο βιβλίο. Με χαρά όταν το διαβάσετε, θα το διαπιστώσετε. Και θα σας πω και την άποψή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εμείς ευχαριστούμε για την καλή επιτυχία στο. Και όλος ο κόσμος της Κύπρου να αγκαλιάσει και τον μπάσκετ της Κύπρου. Πλέον είμαι πρεσβευτής και εγώ Κύπρου. Δεν είναι όχι μόνο και την αριστεία και την προσπάθεια. Επιβραβεύουμε και τα δύο. Και το μπάσκετ. Πάμε καλά. Πώς τα βλέπετε τα. Κοιτάξτε, από ό,τι έχω δω στην Κύπρο, ανταπόκριση που λέει στα All Star Game ή όταν τέλει, γίνεται χαμός, γεμίζουν τα γήπεδα. Τα παιδιά παίζουν μπάσκετ. Στο ελληνικό πρωτάθλημα λίγο μεγαλύτερη συμμετοχή θέλουμε, αλλά το αθλητισμός δεν είναι αποκομμένο κομμάτι επικοινωνία. Ολόκληρος Νέλσον Μαντέλα ένωσε ολόκληρη Αφρική με μια μπαλά ράγκμπι. Βλέπουμε τι γίνεται. Εδώ προκύπτουν παρετήσεις και λοιπά για το τι, όχι τον αθλητισμό. Το τι γίνεται πέριξ του αθλητισμού εδώ στη χώρα μας, διότι και στο, λιγότερο στην καλαθόσφαιρα, αλλά οι χουλικάνες είναι παντού και στο ποδόσφαιρο. Σε κάθε περίπτωση, μιλώντας για All Star, και εσείς τι είχατε βραβευτεί, τα είχα μελετήσει τώρα. Που... Εγώ είμαι πολλές φορές πρωταθλητής Ελλάδας, είμαι πρωταθλητής Ευρώπης, πρωταθλητής κόσμου. Τα ξέρω όλα αυτά, αλλά κάτι με All Star, κάτι που είχατε αναδειχθεί. Σας βλέπω πολύ διαβασμένη. Μήπως είστε πιο διαβασμένοι για τον πρόεδρο. Εγώ τώρα αυτό το ακούω. Μήπως να πάρει στην Ομοσπονδία μπάσκετ. Ασχολείται πάντως. Μπράβο. Λοιπόν, είχα πάρει ένα διαγωνισμό καρφωμάτων εγώ σε All Star. Έχω παίξει 10 All Star στην Ελλάδα και είμαι μάλλον ο πρώτος Έλληνας που κέρδισε ένα διαγωνισμό καρφωμάτων. Τότε που κάναμε εντύπωση, τώρα κάνουμε υπομονή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.